Η υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Ελεονόρα Μελέτη μιλά στην κάμερα της Κρήτη TV για τους στόχους τους οποίους θέτει εν ώψη των ευρωεκλογών και την ενδεχόμενη εκλογή της, επισημένοντας ότι εστιάζει σε οτιδήποτε έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, έτοιμη να παλέψει με τις κοινωνικές ανισότητες. Αν θα τα καταφέρω και με εμπιστευτεί ο κόσμος, θα ήθελα να εστιάσω στον άνθρωπο. Ό,τι έχει να κάνει με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του, μέσα από έναν πάρα πολύ δυνατό φορέα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα βοηθήσει και την χώρα μας, αλλά και εμείς θα πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας γίγαντας, αν θέλετε, δημοκρατίας και ισότητας. Αυτό εμένα είναι ο μεγάλος μου στόχος. Οτιδήποτε έχει σαν επίκεντρο τον άνθρωπο, την ψυχική του υγεία, που είναι πάρα πολύ σημαντική και βλέπουμε ότι βάλεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Σπάνε τα ταμπού γύρω από την ψυχική υγεία. Ο κόσμος μιλάει περισσότερο, έχει ανάγκη περισσότερο από υποστήριξη. Τα νέα παιδιά έχουν ανάγκη περισσότερο από υποστήριξη. Και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο θα μπορούσα να προσφέρω. Η κυρία Μελέτη, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η ίδια είναι μια αναγνωρίσιμη προσωπικότητα από το κοινό, εξομολογήθηκε ότι η ιδιότητα της παρουσιάστριας είναι μόνο ένα κομμάτι του εαυτού της, ανάμεσα σε πολλά ακόμα που αφήνουν σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Όταν κάποιος έχει αποφασίσει να σε βλέπει και να σε αντιμετωπίζει αμυγός και αποκλειστικά ως ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, δεν σου δίνει τη δυνατότητα ή μάλλον δεν παίρνει ο ίδιος τη δυνατότητα να δει και πέρα από αυτό τι μπορεί να είσαι, τι μπορεί να κάνεις. Δεν είμαι μόνο ένα τηλεοπτικό πρόσωπο. Είμαι και δημοσιογράφος, είμαι και μητέρα, είμαι και εργαζόμενη. Είμαι ένας άνθρωπος με ανησυχίες κοινωνικές, με κοινωνική δράση, με εθελοντισμό. Δεν είμαι μόνο η παρουσιάστρια της τηλεόρασης, γιατί αυτό για κάποιον ο οποίος σου λέει εγώ θα μείνω σε αυτό, είναι εμπόδιο. Ταυτόχρονα, μέσα από τη συνέντευξη, απάντησε σε όσους τις καταλογίζουν ευνοϊκή μεταχείριση ακροδεξιών κομμάτων στο παρελθόν, τονίζοντας στεναρά ότι η πορεία της στο χώρο αποδεικνύει έμπρακτα πως τέτοιες συκοφαντίες πέφτουν στο κενό. Δεν έκανα ποτέ καμία δήλωση υπέρ των ακροδεξιών δηλώσεων, όπως λένε ή ισχυρίζονται κάποιοι, και αυτό είναι αυταπόδεικτο. Και η απάντησή μου σε όλες αυτές τις συκοφαντίες, οι οποίες σαφώς και εξυπηρετούν συμφέροντα, είναι το γεγονός ότι λίγα χρόνια αργότερα, μέσα από τους ανθρώπους του οποίου φιλοξενούσα στην εκπομπή Μεσάνυχτα, εγώ είχα καταλήξει να γίνομαι στόχαστρο ανθρώπων που πραγματικά υπερασπίζονται φασιστικές απόψεις, διότι έδινα χώρο σε τρανς πρόσωπα, έδινα χώρο σε ομόφυλα ζευγάρια, έδινα χώρο σε ανθρώπους που ήταν από την κοινωνία μας περιθωριοποιημένοι και δεν έβρισκαν ένα βήμα για να μπορέσουν και αυτοί να εκφράσουν τη δυσκολία του να βιώσουν το βίο τους αυθεντικά, έτσι, που αυτό δείχνει πόσα είμαι ένας άνθρωπος αγάπης, συμπερίληψης και αποδοχής. Σχετικά με την πρόσφατη παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών από τη νέα πρόεδρο της Βορείου Μακεδονίας, η Ελεονόρα Μελέτη καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν, αφού όπως τονίζει και η ίδια πρόκειται για μια παράνομη πράξη. Δέχτηκε πειρά και μέσα από την ίδια τη χώρα, από θεσμούς της χώρας της, που λένε ότι είναι άκυρη η ορκομοσία της σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι τα έχουν πει όλα οι πολιτικοί φορείς. Έχει πάρει θέση και ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό, έχει πάρει διεθνής κοινότητα θέση σε αυτό, έχει πάρει και η ίδια η χώρα της θέση σε αυτό. Επομένως, νομίζω ότι θα ταχθώ υπερ όλων αυτών που καταδικάζουν μια τέτοια παράνομη πράξη.